Στα χέρια ήρθαν αστυνομικοί και οδηγοί ταξί έξω από το αεροδρόμιο της Λισαβόνας. Η ένταση που εκτονώθηκε γρήγορα προκλήθηκε όταν ομάδα αυτοκινητιστών επιχείρησε να αποκλείσει την είσοδο του αεροδρομίου. Χιλιάδες ταξί συμμετείχαν σε πορεία εναντίον των εταιριών Uber και Cabify. Οι οδηγοί ταξί ζητούν από την κυβέρνηση να μην νομιμοποιήσει τη λειτουργία τους. Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Όλοι πρέπει να αγωνιζόμαστε με τα ίδια όπλα και με ίσους όρους. Ως εκ τούτου, εμείς θα παραμείνουμε εδώ για να διαπραγματευτούμε. Όμως, εάν δεν συμβεί αυτό, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τον αθέμητο ανταγωνισμό, δήλωσε ο πρόεδρος του Σωματείου Αυτοκινητιστών. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν και οδηγοί ταξί που έφτασαν από την Ισπανία. Είμαστε εδώ διότι αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα με τους Πορτογάλους συναδέλφους. Πρέπει να είμαστε παρόντες για να τους στηρίξουμε και πρέπει να είμαστε ενωμένοι σε όλη την Ευρώπη, επειδή πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Στη μεγάλη πορεία που διοργανώθηκε από νωρίς το πρωί της Δευτέρας στους κεντρικούς δρόμους της Λισαβόνας, εκτιμάται ότι συμμετείχαν περισσότερα από 6.000 ταξί.